να μην συζητώ για αυτά που δεν γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω. Εσύ, κατά πόσο πλήρησες αυτή τη συμβουλή στο κείμενό σου και παίρνεις επίσης και δύο-τρία λόγια για το θέμα και για την υγεία του θέματος του βιβλίου σου. Ναι. Αυτό που λέει ο Τσέχοφ τώρα, εγώ το καταλαβαίνω, ότι προσπαθεί να μας αποτρέψει από το να πραγματευτούμε θέματα, ζητήματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, γιατί αυτό προφανώς έχει και τον κίνδυνο και η γραφή μας να μην είναι σωστή, να μην είναι αληθοφανής ή να περιέχει πράγματα, στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι στο δικό μου το διήγημα προσπάθησα να είμαι μέσα σε αυτή τη συμβουλή. Το θέμα μου το έχω αντλήσει από το προσφυγικό, την κρίση του προσφυγικού που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει παίξει κατά κόρο στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, το ακούμε παντού, στο διαδίκτυο κλπ. Και γενικά είναι στην πρώτη γραμμή των θεμάτων. Από την άλλη πάλι, η καταγωγή μου, επειδή έχω καταγωγή προσφυγική και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου, και φαντάζομαι και οι περισσότεροι έτσι από εμάς εδώ πέρα, ή πολλοί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό σημαίνει ότι από μικρό παιδάκι άκουγα ιστορίες από τη γιαγιά μου ειδικά, ξέρει και ξαδέρφη μου που είναι εδώ, η γιαγιά μας η αγαπημένη, που συγχωρέθηκε, είχε να μας πει πολλές ιστορίες από τις χαμένες πατρίδες, όπως μας έλεγε πάντα. Άρα αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα θέμα υγείο για μένα. Θεωρώ δηλαδή ότι καταπιάστηκα με κάτι το οποίο είχα όχι προσωπικά βιώματα, αλλά ακούσματα. Είχα ακούσματα πολλά. Συνεπώς αυτό ήταν το θέμα μου. Ωραία. Λένε ότι ο συγγραφέας είναι ένας μικρός θεός που κρατάει στα χέρια του τις τύχες των ηρώων. Εσύ τους έσωσες τους ήρωες. Ναι. Παρόλο που μπήκα στον πειρασμό να έχω ένα δραματικό φινάλε, το οποίο απορρίφθηκε από την ομάδα τελικά. Αλλά και εγώ όμως γενικότερα έτσι είμαι λίγο πιο αισιόδοξο άτομο, είμαι λίγο πιο αλέγκρο χαρακτήρας. Νομίζω ότι μου πήγαινε καλύτερα να το τελειώσω πιο αισιόδοξα και να δώσω έτσι και ένα πιο ελπιδοφόρο μήνυμα. Σαφώς είναι ο συγγραφέας είναι θεός, κρατάει τη στίχη του και ο δικός μου ήρωας, όπως τον κράτησε εγώ στα χέρια μου, σώθηκε τελικά. Είναι μια περιπέτεια μέσα στη θάλασσα. Εσύ ταυτίστηκες κάποια στιγμή με τον ήρωα? Δεν μπορώ να πω ότι ταυτίστηκα ακριβώς, γιατί αυτό που ζει ο ήρωάς μου είναι, αν δεν το βιώσεις, είναι δύσκολο να ταυτιστείς, να το βιώσεις προσωπικά δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστείς. Παρ' όλα αυτά βέβαια, όσο τον είχα και τον δημιουργούσα στο μυαλό μου και τον έπλαθα στο χαρτί επάνω, είναι βέβαια ότι έζησα την περιπέτειά του και νομίζω ότι τον πόνεσα κιόλας, σαν δικό μου άνθρωπο και ίσως και γι' αυτό στο τέλος τον έσωσα κιόλας. Ωραία. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα.